Οι μάσκες για την κυβέρνηση έπεσαν. Το πολιτικό στριπτίζ της είναι γεγονός. Τα παραμύθια τα οποία έλεγε μέχρι τώρα περί δήθεν δημιουργίας καλοπληρωμένων θέσεων εργασίας γίνονται συντρίμια, στην τροπολογία έκτρωμα, στην τροπολογία έγκλημα για τους ναυτεργάτες του Υπουργείου Ναυτιλίας. Σαν τον κλέφτη, ο Υπουργός των Εφοπλιστών έφερε τη συγκεκριμένη τροπολογία στο παραπέντε και είχε και το θράσος να την υπερασπιστεί κιόλας. Αν ήταν προς όφελος των ναυτεργατών η συγκεκριμένη τροπολογία, θα την έφερε με τυμπανοκρουσίες. Αλλά πιάστηκε, όπως λέει ο λαός μας, με τη γίδα στην πλάτη. Και εδώ, από αυτό το βήμα, καλούμε τον πρόεδρο της Βουλής να πάρει θέση για τη συγκεκριμένη διαδικασία, γιατί στη διάσκεψη του Προεδρείου τόνιζε ότι όποιες τροπολογίες θούνε θα είναι αυτές οι οποίες έχουν επίγον χαρακτήρα, έχουν ημερομηνία λήξης. Οι συγκεκριμένες τροπολογίες που αφορούν τους ναυτεργάτες και το ναυτεργατικό κίνημα δεν έχει κανέναν έκτακτο χαρακτήρα, καμία ημερομηνία λήξης και πρέπει εδώ και τώρα να την μπλοκάρει ο πρόεδρος της Βουλής. Ο Υπουργός των Εφοπλιστών προσπάθησε να ευνηδιάσει και να αποτρέψει τις δικαιολογημένες αντιδράσεις του ναυτεργατικού κινήματος. Όμως τον προειδοποιούμε ότι είναι χαμένος ο κόπος του. Ας δούμε τη μεγάλη εικόνα. Οι εφοπλιστές έχουν σκάσει στα υπερκέρδη όλα αυτά τα χρόνια. Τεράστια κερδοφορία του εφοπλιστικού κεφαλαίου. Χτίζουν συνέχεια νέα πλοία στα ναυπηγεία της Κίνας, στα ναυπηγεία της Ιαπωνίας και της Κορέας. Και όλα αυτά τα κέρδη έχουν βγει στις πλάτες των ναυτεργατών, στα δικαιώματα τα οποία καταργούνται, στην υπερεκμετάλλευση, στα σακατεμένα τους κορμιά, γιατί πολλοί από αυτούς βγαίνουν σακατεμένοι από αυτή την σκλαβιά. Και ενώ αυξάνεται ο στόλος των εφοπλιστών, ο ποντοπόρος στόλος, μειώνονται οι ναυτεργάτες. Πώς γίνεται αυτό? Είναι πάρα πολύ απλό. Το είπε ο κύριος Υπουργός. Από 70.000 που ήτανε, σήμερα είναι μόνο 18.000 Έλληνες ναυτεργάτες στην ποντοπόρο ναυτιλία. Χάθηκαν 52.000 θέσεις εργασίας που μετατράπηκαν σε θέσεις ανεργίας. Ενώ τα πλοία πολλαπλασιάζονται. Και τι έρχεται και λέει με τη συγκεκριμένη τροπολογία? Ότι με αυτόν τον τρόπο θα ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του ελληνικού νεολογίου. Δηλαδή δεν φτάνουν τα σκανδαλώδη προνόμια που έχουν οι εφοπλιστές. Το αφορολόγητο με συνταγματική κατοχήρωση που κανένα άλλο κόμμα δεν τόλμησε να βάλει αυτή τη συνταγματικότητα στο στόχαστρο στη διάρκεια της αναθεώρησης. Αλλά δίνεται και νέα σκανδαλώδη προνόμια στο εφοπλιστικό κεφάλαιο. Υλοποιείται με τη συγκεκριμένη τροπολογία τη σταθερή επιδίωξη των εφοπλιστών για κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Σήμερα στην ποντοπόρο ναυτιλία, αύριο και στους υπόλοιπους κλάδους της ναυτιλίας. Άλλωστε, όπως λέει ο λαός μας, τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Έτσι λοιπόν, με τη συγκεκριμένη διάταξη δημιουργείται στην κυριολεξία συνθήκες γαλέρας για τους ναυτεργάτες στην ποντοπόρο ναυτιλία. Αν ήταν κάτι διαφορετικό, αν βελτίωνε αυτή η αλλαγή της θέσης των ναυτεργατών, τότε πώς δικαιολογείται ότι υπάρχουν χιλιάδες οι οποίοι δεν μπορούν να βρουν θέσεις εργασίας, όπως λένε νέα παιδιά? Λέτε ψέματα όλα αυτά τα οποία είπε ο κύριος Υπουργός. Ούτε περισσότερες θέσεις εργασίας θα γίνουν στα πλοία υπό ελληνική σημαία, ούτε περισσότεροι ναυτεργάτες Έλληνες θα δουλεύουν σε αυτά, θα είναι χειρότερες οι αμοιβές, θα είναι κάτω από άθλιες συνθήκες εργασίας, κάτω από άθλιες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας. Και βεβαίως μας έχει κάνει και μεγάλη εντύπωση η στάση των άλλων κομμάτων. Μέχρι τώρα τουμπεκί ψιλοκομμένο κάνουνε για το συγκεκριμένο ζήτημα. Σπέρνει ανέμους η κυβέρνηση με τη συγκεκριμένη τροπολογία και θα θερήσει θύελες. Οι ναυτεργάτες δεν θα αφήσουν αναπάντητη τη συγκεκριμένη πρόκληση. Αντίστοιχη η διαδικασία είναι και με τα αναδρομικά. Εν μέσω πανηγυρισμών και χειροκροτημάτων, ο κύριος Πρωθυπουργός δήλωσε εδώ το μεσημέρι ότι δίνονται φάπαξ όλα τα αναδρομικά, ακόμη και σε αυτούς που δεν έχουν κάνει προσφυγή
Και η ουσία ποια είναι? Ότι με τη συγκεκριμένη διάταξη κλέβεται τους συνταξιούχους. Η κυβέρνηση κάνει μια τεράστια κλοπή στους συνταξιούχους. Γιατί δίνει 900 εκατομμύρια, λέει, δίνει. Μόνο για τις κύριες συντάξεις. Τα αναδρομικά, όσον αφορούν τις επικουρικές συντάξεις και τα δώρα, διαγράφονται. Γιατί το λέει συγκεκριμένα μέσα στην τροπολογία την οποία κατέθεσε. Ότι δηλαδή αποσβαίνονται όλες οι άλλες αξιώσεις των συνταξιούχων σε σχέση με τα αναδρομικά που αφορούν τα δώρα και τις επικουρικές. Διαγράφεται από τα 3,9 δις, διαγράφεται τα 3 δισεκατομμύρια και δίνεται 900 εκατομμύρια δίνεται. Και αυτό, τα 3,9 δις, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα πολύ μικρό ποσοστό της τεράστιας κλοπής που έγινε στους συνταξιούχους από όλες τις κυβερνήσεις. Από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας Πάσων και από το ΣΥΡΙΖΑ. Και μάλιστα θέλει πολύ πολιτικό θράσος η κυρία Αχτσιόγλου εδώ να λέει ότι θεραπεύτηκε με τον νόμο Κατρούγκαλου αυτά που είχε πει ως αντισυνταγματικά το Συμβούλιο της Επικρατείας. Δηλαδή τι έκανε ο νόμος Κατρούγκαλου, νομιμοποίησε τις μειώσεις που έκανε η κυβέρνηση Σαμαρά στο ασφαλιστικό, στους συνταξιούχους, την κλοπή που επέφερε στους συνταξιούχους. Και βεβαίως υπάρχουν και μια σειρά άλλες διάσπαρτες τροπολογίες. Όπως για παράδειγμα, επιτάχυνση των αντεργατικών μέτρων, της εκπεριτροπής εργασίας, της αναστολής των συμβάσεων, χρηματοδοτεί η κυβέρνηση με χρήματα των ίδιων των ασφαλισμένων τα ασφαλιστικά ταμεία, δίνοντας κίνητρο στους επιχειρηματικούς ομίλους να απασχολούν εργαζόμενους και να πληρώνει το κράτος τις ασφαλιστικές εισφορές. Και όλα αυτά στο όνομα να μπορέσουν οι κεφαλαιοκράτες, οι επιχειρηματικοί όμιλοι, να θωρακίσουν την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία τους, υπονομεύοντας και τα ασφαλιστικά ταμεία και τα εργατικά δικαιώματα. Κάναμε μια παρατήρηση στον Υπουργό Οικονομικών για την τροπολογία για τους οπλίτες οι οποίοι ήταν στην Κύπρο τις συγκεκριμένες ημερομηνίες. Ότι εδώ θέλει μια προσοχή, το είπαμε, του κύριου Υπουργού, βεβαίως δεν αναφέρθηκε στην τοποθέτησή του, γι' αυτό και το κάνουμε και τοποθετούμαστε και από αυτό το βήμα. Ως ΚΚΕ θα στηρίξουμε την τροπολογία, όμως ως ΚΚΕ απαιτούμε να διασφαλιστεί πως σε καμιά περίπτωση δεν θα αποδοθεί καμία τιμητική παροχή ή οτιδήποτε άλλο σε οποιονδήποτε συμμετείχε καθιοδήποτε τρόπο στο πραξικόπημα εναντίον του Μακαρίου. Γιατί το 1974 έγινε το πραξικόπημα εναντίον του Μακαρίου. Άρα λοιπόν όσοι συμμετείχαν στο πραξικόπημα δεν πρέπει να πάρουν αυτή την τιμητική παροχή. Και αυτό πρέπει να διασφαλιστεί. Με την υπουργική απόφαση πρέπει να υπάρξει αυτός ο φραγμός κατά τη γνώμη μας. Και δύο κουβέντες για το νομοσχέδιο, γιατί ο τρόπος με τον οποίο η κυβέρνηση νομοθετεί είναι φανερός με αυτή την πλημμυρίδα τροπολογιών. Η κυβέρνηση μετατρέπει τη χώρα μας σε φορολογικό παράδεισο για το μεγάλο κεφάλαιο, για το ξένο κεφάλαιο, σε βάρος των εργαζόμενων και των λαϊκών στρωμάτων. Δηλαδή είναι πρόκληση ο ξένος συνταξιούχος που φέρνει τη φορολογική του έδρα στην Ελλάδα, φορολογείται με 7% και ο Έλληνας με 21-22% συνταξιούχος. Είναι κλοπή, είναι σε βάρος των Ελλήνων συνταξιούχων, σε βάρος του ελληνικού λαού, των εργαζόμενων, των αυταπασχολούμενων και των επαγγελματιών. Και δεύτερο στοιχείο στο οποίο θα ήθελα να αναφερθούμε είναι το πρόγραμμα Γέφυρα, το οποίο επί της ουσίας αποτελεί τη γέφυρα για την άρση ακόμη και αυτών των περιορισμένων μέτρων προστασίας της πρώτης κατοικίας. Καταργεί την προστασία της πρώτης κατοικίας, αφού το πουλόβερ άρχισε να ξυλώνεται από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και από αυτή την άποψη το συγκεκριμένο πρόγραμμα όχι μόνο έχει περιορισμένη διάρκεια, όχι μόνο εξαιρεί μια σειρά κατηγορίες, ακόμη δεν παίρνει υπόψη αυτοί οι οποίοι θα βγουν μελλοντικά, θα είναι άνεργοι μέσα από αυτή την καπιταλιστική κρίση, αλλά ταυτόχρονα επί της ουσίας είναι χρηματοδότηση των τραπεζών από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και μάλιστα όχι μόνο χρηματοδοτεί τις τράπεζες, αλλά επί της ουσίας εγκλωβίζει και τους ίδιους τους δανειολήπτες σε αυτήν την λογική, λέγοντας ότι θα πρέπει να συνεχίσουν και για μετά τους 9 μήνες να εκπληρώνουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις. Διαφορετικά, αν δεν το κάνουν αυτό,
τότε θα επιστρέψουν οι δανειολήπτες, τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, έντοκα την κρατική συμμετοχή. Εμείς λέμε ότι το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους είναι τεράστιο θέμα. Και δεν μπορεί η κυβέρνηση, αλλά και τα άλλα κόμματα, να το αντιμετωπίζουν με αυτόν τον τρόπο. Γιατί δεν είναι μόνο οι πληστηριασμοί οι οποίοι θα γίνουν για χρέη προς τις τράπεζες, είναι οι πληστηριασμοί οι οποίοι συνεχίζονται να γίνονται για χρέη προς τις εφορίες. Πάνω από το 80% των ΑΦΜΗ που χρωστούν στην εφορία χρωστούν λιγότερα από 20.000 ευρώ. Άρα λοιπόν είναι όλοι αυτοί που τον καιρό της φορολογικής επιδρομής από τα μνημόνια δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στα πρόσθετα βάρη. Πληστηριασμού μπορεί να κάνουν για χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία των αυταπασχολούμενων. Πληστηριασμοί μπορεί να κάνουν και οι Δήμοι, όπως έχουν κάνει οι Δήμοι. Πληστηριασμοί και στην πρώτη κατοικία για χρέη και μικρά χρέη, για πάνω από 500 ευρώ. Και αυτό είναι ένα συνολικότερο πλέγμα, το οποίο βεβαίως η μία του πλευρά είναι αυτό. Και σε αυτό το πλέγμα του ιδιωτικού χρέους, το οποίο είναι απόρρια της αντιλαϊκής πολιτικής των κυβερνήσεων, το ΚΚΕ κατέθεσε μια συγκεκριμένη πρόταση νόμου, στην οποία το μόνο κόμμα που ξεκαθαρίζει ότι θα πρέπει να πληρώσουν οι τράπεζες και όχι οι διάφορες προτάσεις του ενός και του άλλου κόμματος που επί της ουσίας καλούν είτε τους δανειολήπτες είτε τους φορολογούμενους να πληρώσει ο λαός για τα κόκκινα δάνεια. Είτε είναι αυτό το πρόγραμμα Ηρακλής, είτε είναι το πρόγραμμα Οδυσσέας του Μέρα 25, είτε είναι η τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ που για 35 χρόνια υποχρεώνει τους δανειολήπτες να αποπληρώνουν το 100% της αξίας του σπιτιού τους στις τράπεζες. Από αυτή λοιπόν την άποψη λέμε ότι πρέπει να κουρευτούν τόκοι, πανωτόκια, αλλά και κεφάλαιο που χρωστάνε στις τράπεζες, στην εφορία, στα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και να μπορούν οι Δήμοι να διαγράφουν μικροχρέη τα οποία έχουν τα λαϊκά στρώματα με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβούλιου. Μόνο έτσι μπορεί να υπάρξει ανακούφιση. Και αυτό είναι το κριτήριο του ΚΚΕ. Αν θα πληρώσουν οι τράπεζες ή αν θα πληρώσει ο λαός την υπερχρέωση των λαϊκών στρωμάτων. Και από αυτή την άποψη ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ πολύ. Η συζήτηση και η αντιπαράθεση που έγινε για το Ταμείο Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης και για τα δισεκατομμύρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μια αντιπαράθεση άσφαιρη ανάμεσα στα άλλα κόμματα. Γιατί επί της ουσίας συγκαλύπτουν το γεγονός ότι τα ποσά αυτά θα τα πληρώσουν οι λαοί της Ευρώπης και θα τα πληρώσουν και με τη φορολογία και με την κατάργηση των δικαιωμάτων τους στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων και των ελέγχων που θα γίνουν και ταυτόχρονα θα χρηματοδοτηθούν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί ομιλοί. Απέναντι λοιπόν σε αυτή την εξέλιξη των πραγμάτων, το ΚΚΕ λέει στο λαό ότι δεν μπορούμε να λογαριαστούμε μετά. Θα λογαριαστούμε τώρα με τον πραγματικό εχθρό και πραγματικός εχθρός είναι το κεφάλαιο, είναι οι ανάγκες του κεφαλαίου, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις.